πρόσφατα το κόμμα μας κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο της Θήβας, για τα προβλήματα. Και στη βάση αυτής της παρέμβασης οργανώθηκε η σημερινή μας περιοδία, όπου θα δούμε το σωματείο των εργαζομένων, τον κύριο διοικητή. Και πριν από αυτά ήρθαμε εδώ στη μονάδα αποκατάστασης που ξεκίνησε σαν τέτοια, που είχε μια πάρα πολύ καλή υποδομή, αλλά με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων εγκαταλείφθηκε και ερήμωσε. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό και ξεκινάω από αυτό, γιατί μπορούσαν εδώ να βρουν απαντοχή πολλές οικογένειες και τα παιδάκια που αντιμετωπίζουν προβλήματα που έχουν ειδικές ανάγκες. Είναι αδικαιολόγητη, όπως είναι αδικαιολόγητη για τις ελλείψεις του νοσοκομείου. Και η σημερινή κυβέρνηση και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχουν μεγάλες μα μεγάλες ευθύνες. Να πούμε συγκεκριμένα, το νοσοκομείο της Θήβας καλύπτει το Δήμο Θηβαίων και δεκάδες κοινότητες με χιλιάδες κατοίκους και βρίσκεται σε μια περιοχή που έχει μεγάλη βιομηχανική ζώνη, σε μια περιοχή που έχει δύο δομές προσφύγων, σε μια περιοχή που έχει στρατόπεδο και φυλακές. Και καταλαβαίνετε ότι αυτή η κατάσταση γεννά μεγάλες απαιτήσεις. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί το νοσοκομείο στις αυξημένες ανάγκες με 4 παθολόγους. Δεν μπορεί με ένα ιατρό γενικής ιατρικής. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί χωρίς πνευμονολόγο, λοιμοξιολόγο, χωρίς εντατολόγο, χωρίς μονάδα εντατικής θεραπείας. Μιλάμε συγκεκριμένα, επειδή παρακολουθούμε χρόνια την πορεία που είναι ευθύνουσα. Χαιρετίζουμε την ηρωική στάση των γιατρών και των νοσηλευτών, του συνόλου των εργαζομένων του νοσοκομείου της Θήβας όπως και των άλλων νοσοκομείων. Αλλά όταν λέει η κυβέρνηση, όταν μιλάει η κυβέρνηση για την ατομική ευθύνη, εμείς ξέρουμε ότι ο λαός μας, όπως και οι εργαζόμενοι στους χώρους της υγείας, επέδειξαν μεγάλη ευθύνη και ευαισθησία. Ευθύνη δεν επέδειξε η κυβέρνηση και αυτό το κράτος που είναι στην υπηρεσία των μεγάλων συμφερόντων. Γιατί μπορεί ο καθένας να σκεφτεί, σήμερα είναι δυνατόν σε συνθήκες πανδημίας να υπάρχουν τα κενά που υπήρχαν και την προηγούμενη περίοδο? Έπρεπε να είχαν εν ρηπή οφθαλμού καλυφθεί αυτά τα κενά και να είχε πλαισιωθεί, να είχε στελεχωθεί το νοσοκομείο με γιατρούς και νοσηλευτές και όχι με συμβάσεις περιορισμένου χρόνου, αλλά με μόνιμο προσωπικό, με προσωπικό που θα μπορούσε να διαθέσει όλες του τις δυνάμεις, να γνωρίσει το χώρο, να είναι αποκλειστικής απασχόλησης για να αντιμετωπιστούν αυτά τα βασικά προβλήματα. Επομένως, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας επικεντρώνει την προσοχή του στα εξής ζητήματα. Ο λαός να καταδικάσει την πολιτική της εμπορευματοποίησης και της υποχρηματοδότησης της υγείας. Όλα τα χρόνια μειώνονται τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού για την υγεία και την πρόνοια από όλες τις κυβερνήσεις. Να παλέψει για να καλυφθούν τα κενά σε ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό. Και τώρα να μην εφησυχάσει, γιατί η πανδημία είναι σε εξέλιξη, να παίρνει τα μέτρα προφύλαξης αλλά να δυναμώνει ταυτόχρονα και το διεκδικητικό αγώνα. Το κόμμα μας θα βοηθήσει, θα συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση να οργανωθεί και εδώ στην περιοχή ένα ισχυρό κίνημα αγωνιστικό, διεκδικητικό που θα θέσει αυτά τα αιτήματα που είναι και αιτήματα των ίδιων των εργαζομένων. Έχουμε ενημερωθεί για κάποιες δωρεές που έχουν γίνει προκειμένου να μπορέσει να ανοίξει η μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο. Θέλω να μου πείτε γι' αυτό πώς το βλέπετε εσείς. Θα θέσουμε το απλούστερο, ότι η αναγκαία μονάδα εντατικής θεραπείας και εδώ και στη Χαλκίδα και στα άλλα νοσοκομεία της περιοχής, γιατί τόσα χρόνια μονάδα εντατικής θεραπείας και με μεγάλες ελλείψεις υπήρχε μόνο στο νοσοκομείο της Λαμίας,
μια μονάδα εντατικής θεραπείας έχει απαιτήσεις. Δεν μπορεί να γίνεται με τα πουλιά, όπως λέει ο λαός μας, και με τα παραπούλια. Δεν μπορεί να στηριχτεί τέτοια υποδομή σε δωρεές. Είναι ανάγκη με ευθύνη της κυβέρνησης και του κράτους να διαμορφωθεί η μονάδα, να δημιουργηθεί, να συγκροτηθεί μονάδα εντατικής θεραπείας με τον ανάλογο μελετημένο αναγκαίο εξοπλισμό και τη στελέχωση με το επιτελείο που μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας τέτοιας σοβαρότατης αποστολής. Γιατί εκεί κρίνονται ζωές. Επομένως, δεν μπορεί η συζήτηση αυτή για τις δωρεές να ξεστρατήσει την ουσία του προβλήματος και τον προβληματισμό του λαού της περιοχής, που είναι μονάδα εντατικής θεραπείας εδώ και τώρα, με την ανάλογη, την αναγκαία υποδομή και τον επιστημονικό εξοπλισμό και τη στελέχωση με όλα αυτά τα κριτήρια που απαιτεί η επιστήμη σήμερα.